Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη βίντεο οδηγού εδώ στο Pookies Pocketic Tales Παγιούς. Στο σημερινό βίντεο θα πούμε μερικά πράγματα για το breeding. Προσπαθήσω να τα εξηγήσω όσο πιο απλά γίνεται. Καταρχάς, αυτά που θα χρειαστούμε σε αυτό το βίντεο είναι ένα Tail on Flame με Flame Body Ability, το οποίο βοηθάει στο να κάνει hatch, δηλαδή να σπάσουν τα αυγά πιο γρήγορα. Δεν είναι μόνο το Tail on Flame που έχει αυτό το ability, απλά έτυχε να έχω το συγκεκριμένο. Βλέπετε και εδώ στην οθόνη σας ότι υπάρχουν και άλλα Pokémon με Flame Body. Θα χρειαστούμε ένα αντίτο, θα χρειαστούμε ένα spring αντίτο, το οποίο το κυνηγάω για shiny, έχω σπάσει περίπου 100 αυγά, και θα χρειαστούμε ακόμη ένα αντίτο με ξένο region για να κάνουμε και τη σωστή μέθοδο μασούντα. Τώρα τι άλλο θα χρειαστούμε ένα destiny knot για να το δώσουμε σε ένα από τα δύο Pokémon που θα κάνουμε breed. Τώρα που μπορείτε να το βρείτε σε αυτήν εδώ την πόλη, να πάτε σε ένα Delibird shop να το αγοράσετε. Αν δεν κάνω λάθος, στοίχιζε 20.000. Απλά δεν θα είναι διαθέσιμο από την αρχή του παιχνιδιού, παιδιά. Πρέπει να νικήσετε μερικά, να πάρετε μερικά εμβλήματα και αργότερα θα εμφανιστεί στο λόγο κατάστημα. Οπότε μην αγχωθείτε αν δεν το βλέπετε. Σημαίνει ότι είσαστε στην αρχή του παιχνιδιού και αν προχωρήσετε ακόμη λίγο θα το βρείτε. Ωραία, οπότε έχουμε το Pokémon που θέλουμε να κάνουμε breed. Έχουμε τα δύο Ditto που χρειαζόμαστε. Έχουμε το Tail on Flame με το Flame Body. Έχουμε τον Destiny Knot. Τώρα θα προχωρήσουμε να πάμε σε αυτήν εδώ την πόλη και θα δείτε τον λόγο. Τώρα είπα στην αρχή ότι θα χρειαστούμε και έναν Ditto από μια ξένη περιοχή, τέλος πάντων. Τώρα αν δεν έχετε Ditto, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε αυτόν εδώ τον κωδικό 34 για 1 8, και αυτός είναι ένας αποκλειστικός κωδικός με τον οποίο οι trainers μπορούν να ανταλλάξουν τα μεταξύ τους Ditto. Και θα δείτε τώρα στην οθόνη σας ότι θα δώσω έναν Ditto για να πάρω άλλον έναν Ditto, ο οποίος όπως βλέπετε εδώ έχει και την ένδειξη ότι είναι από Ιαπωνία, οπότε είναι ένα Ιαπωνέζικο Ditto και θα μας βοηθήσει στη μέθοδο Μασούντα. Βασικά η μέθοδος Μασούντα είναι το ότι κάνετε breed ένα Pokémon με ένα Ditto ξένης περιοχής, αυξάνει τρομακτικά τις πιθανότητες για shiny. Βλέπετε ξανά στην οθόνη σας εμφανιστεί μια εικόνα εκεί, είναι μια στις 683 και με το shiny charm είναι μια στις 512. Τώρα αν θέλετε να κάνετε competitive breed, δηλαδή να φτιάξετε ένα Pokemon το οποίο είναι έτοιμο για μάχη και δεν σας νοιάζει να είναι shiny, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να δώσετε έναν Destiny Knot σε ένα από τα δύο Pokemon το οποίο έχει καλά stats, γιατί τον Destiny Knot ουσιαστικά μεταφέρει τα best IVs στο αυγό. Αν δεν κάνω λάθος είναι 3 από τα 6, και βασικά υπάρχουν 12 stats τα οποία θα μεταφερθούν στο αυγό. Οπότε όσα περισσότερα best έχετε, τόσες παραπάνω πιθανότητες έχετε να μεταφερθούν και στο αυγό. Τώρα θα αγοράσουμε από αυτό εδώ το εστιατόριο αυτό εδώ το πιάτο που θα δώσει boost στο breeding, δηλαδή θα κάνει πιο συχνά breeding το ζευγάρι. Βλέπετε εδώ Egg Power Level 2. Θα πάμε στο picnic και απλά θα περιμένουμε λίγα λεπτά μέχρι να πάρουμε μερικά αυγά τα οποία θα μπορούμε να κάνουμε hatch. Θα βγούμε από το picnic. Είναι σημαντικό, παιδιά, να έχετε 2 ή 3 συνεχόμενα boxes άδεια, έτσι ώστε τα αυγά να μην πάνε σκορπισμένα στα κουτιά σας, να τα έχετε έτσι μαζεμένα. Τώρα θα βάλουμε το Tail of Flame πρώτο με το Flame Body, θα βάλουμε τα αυγά από κάτω και πάμε να κάνουμε hatch. Ωραία, βλέπετε ότι έχουν σπάσει τα αυγά αρκετά σύντομα. Τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι να ελέγξουμε αν τα Spring Antidote που έχουν γίνει hatch έχουν καλά IVs. Βλέπετε ότι δεν είναι άσχημα, έχουν περάσει 4 best stats τουλάχιστον. Το Special Attack η αλήθεια είναι ότι δεν μας νοιάζει, γιατί το Spring Antidote είναι attacker. Τώρα εγώ θα τα κάνω release γιατί έχω ήδη ένα Spring Antidote με 5 best IVs. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε αυτή τη μέθοδο μέχρι να πάρετε όσα IVs best χρειάζεστε. Και καλό είναι να κάνετε release τα Pokémon από την αρχή, γιατί όταν πάτε να κάνετε μαζεμένα release πρέπει πάλι να τα κάνετε ένα-ένα, δεν υπάρχει δυνατότητα να διαλέξετε multiple Spring Antidote για να τα κάνετε release, δηλαδή αναγκαστικά πρέπει να τα κάνετε ένα-ένα. Τώρα θα βάλουμε το Ιαπωνέζικο Ditto που πήραμε από το trade πριν, θα επαναλάβουμε ξανά τη διαδικασία, πάρουμε ένα πιάτο γιατί έχουν περάσει λίγα λεπτά. Τώρα αν πηγαίνετε μόνο για shiny Pokémon, παιδιά, δεν χρειάζεται να κάνετε τα βήματα που έχουμε δείξει πριν. Υπάρχει το Ability Patch, το οποίο μπορείτε να δώσετε το Hidden Ability
στο Pokémon που θέλετε. Υπάρχουν τα Bottle Cup τα οποία μπορείτε να πάρετε best τα stats σας με Hyper Trained, οπότε ίσως να μην χρειάζεται να κάνετε την όλη τη διαδικασία. Οπότε μπορείτε να προχωρήσετε απλά να πάρετε έναν Ditto από μια ξένη περιοχή, να διαλέξετε το Pokémon που θέλετε να κάνετε breed και να κυνηγήσετε shiny αυγά. Τώρα θα ανοίξουμε το picnic και θα περιμένουμε 30 λεπτά να μαζέψουμε μερικά αυγά. Και βλέπετε αυτό που σας έλεγα, δεν έχω αφήσει το βελάκι και καλά στο επόμενο box το οποίο ήταν άδειο και έχει αφήσει μερικά αυγά εδώ σκόρπια. Οπότε ίσως χάσετε και την μπάλα αν δεν είσαστε οργανωμένοι. Οπότε θα επαναλάβουμε ξανά τη διαδικασία, θα σπάσουμε τα αυγά, θα τα κάνουμε release αν δεν είναι shiny για να μην μαζευτούν πολλά. Θα σπάσουμε τα αυγά, αν λείψουν τα αυγά θα πάμε ξανά στο εστιατόριο, θα περιμένουμε 30 λεπτά, θα μαζέψουμε αυγά, θα τα σπάσουμε και μακάρι να βρούμε shiny. Εγώ είμαι κοντά στα 100, ξαναλέω, δεν έχω βρει. Εντάξει, είναι μικρός αριθμός ακόμη.